Περιοδία στην Πελοπόννησο έκανε σήμερα ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Παναγιώτης Καμένος. Το μεσημέρι του Σαββάτου ήρθε στο Άργος, χαιρέτησε και μίλησε με κόσμο στην πλατεία του Αγίου Πέτρη και τη λαϊκή αγορά του Άργους. Ο κύριος Καμένος συνοδευόταν από υποψήφιους βουλευτές στην Αργολίδα. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, όπως ξέρετε, ξεκινήσαμε από τη Θράκη με πορεία μέχρι το Καστελόριζο και τη Γάβδο. Μία πορεία που ξεκίνησε εδώ και δύο μήνες μέσα από το διαδίκτυο, που συναντηθήκαμε πολίτες από όλες τις ηλικίες, από όλους τους χώρους της πολιτικής του παρελθόντος. Ξεκινήσαμε σε ένα αριάκι, έχει γίνει ποτάμι, έχει γίνει ένα τσουνάμι πια, που διεκδικεί τις 6 Μαΐου να είναι το πλειοψηφικό ρεύμα που θα μπορέσουμε να απελευθερώσουμε τη χώρα μας από τους τραπεζίτες και τα ντόπια όργανά τους. Η Ελλάδα εγκαταλείπεται σιγά σιγά. Δημιουργείται νέο κύμα μετανάστευσης, νέα παιδιά απογοητεύονται. Έχει έρθει θλίψη στην Ελλάδα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Τρόικα. Έχουν οδηγήσει την αγορά σε ύφεση. Κλείνουν κάθε μέρα επιχειρήσεις, 900.000 καταστήματα κλείνουν. 1.200.000 Έλληνες, ελληνικές οικογένειες είναι άνεργοι. 6 εκατομμύρια Έλληνες ζούμε κάτω από τα όρια της φτώχειας. Γιατί κάποιοι αποφάσισαν να βρουν τη μαγική συνταγή που δίθεν θα μας σώσουν τα δημοσιονομικά μας. Εμείς αυτό που υποσχόμαστε είναι καταρχήν την αξιοπρέπεια της Ελληνίδας και του Έλληνα. Το δεύτερο είναι την τιμωρία εκείνων οι οποίοι εν γνώση τους διέπραξαν το έγκλημα να οδηγήσουν τη χώρα σε αυτή την κατάσταση. Εκείνους οι οποίοι κατασκεύασαν τα πλαστά στατιστικά στοιχεία που δημιούργησαν εκείνες τις συνθήκες ώστε να μπει μέσα στην Ελλάδα ο ξένος κατακτητής που λέγεται Τρόικα και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Συνδιαμορφώσαμε θέσεις και σχέδιο το οποίο θα μας βγάλει άμεσα από την κρίση. Με σκληρή δουλειά όμως. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Με σκληρή δουλειά. Αλλά τουλάχιστον προστατεύοντας καταρχήν την ιδιωτική περιουσία, η οποία εντός των επομένων μηνών θα κατασχεθεί. Οι τράπεζες ήδη έχουν αρχίσει και κατάσχουν σπίτια πολιτών που δεν μπορούν να πληρώσουν τη δόση τους. Η ιδιωτικοποίηση της αγροτικής τράπεζας θα οδηγήσει σε πλήρη κατάσχεση των αγροτικών εκτάσεων. Προχωράνε στην κατάσχεση της πρώτης κατοικίας με εντολή του Τόμψεν και ενεργούμενα τα δύο κόμματα της συμπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι συμφωνούν σε όλα. Έχουμε τη δημόσια περιουσία, η οποία σιγά σιγά μπαίνει σε ένα ταμείο που θα το χειρίζονται οι πιστωτές. Όποιος ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να ξέρει ότι τον Οκτώβριο δεν θα υπάρχουν μισθοί και συντάξεις. Οι τοκογλύφοι θα παίρνουν πρώτα τους τόκους από το ταμείο το οποίο θα παίρνουν τα δημόσια έσοδα και εν συνεχεία, αφού έχουν πάρει και τη δημόσια περιουσία, αφού έχουν πάρει την εμπράματη ασφάλεια, θα μας εγκαταλείψουν. Η 6η Μαΐου είναι η ώρα και η μέρα που θα πρέπει οι ανεξάρτητοι Έλληνες, από όπου και αν προερχόμαστε, σε ό,τι ηλικία και να ενωθούμε, για να τους πούμε ότι αυτή εδώ η χώρα δεν κατακτάται. Εμείς ξέρουμε ότι αν δουλέψουμε σκληρά, θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε το αύριο των παιδιών μας, να μείνουν στην Ελλάδα.